Και όπως υποσχεθήκαμε, Ισίδωρε, ξέρεις ποιον υπέροχο, σπουδαίο, μεγάλο και ατέλειο το έχουμε στη γραμμή μας? Εγώ ξέρω, για πες το και για τους ακροατές μας. Λοιπόν, είναι ο αγαπημένος μας ο Στέφανος ο Κορκολής. Στέφανε, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο. Μου κάνετε μεγάλη χαρά που τα λέμε, έστω και έτσι. Σας και θυμήσαμε. Και εμείς, και εμείς. Και εμείς πάρα πολύ, και σένα και τη Σοφία και τις δουλειές που κάνετε και τις παρουσιάσεις που κάνατε, και ελπίζω μόλις τελειώσει όλη αυτή η κόλαση ότι θα έρθείτε κοντά μας να μας αγκαλιάσετε με πολλούς τρόπους. Τρέχοντας. Τρέχοντας, ναι. Στέφανέ μου, ακούς την άλκηστη τώρα, βάλαμε το τραγούδι, το τραγουδάμε κι εμείς. Βέβαια, βέβαια το ακούω και έτσι θυμάμαι πολύ όμορφες στιγμές. Είναι από τον Γκαζάρτε, αν δεν κάνω λάθος. Σωστό. Ένα Γκαζάρτε, μια αγκαλιά, τότε που τον Γκαζάρτε ήταν σε έναν υπέροχο χώρο με μια πολύ χαμηλή σκηνή έως ανύπαρκτου ύψους, όπου είχαμε κόσμο γύρω μας και μπροστά από τη μία μεριά και από την άλλη, μια μεγάλη αγκαλιά, και έχουμε ζήσει μαγικές στιγμές με την άλκηστη εκεί. Και έτσι είναι όμορφο τώρα που είμαστε κλεισμένοι, ξέρεις, τόσο καιρό και οι αναμνήσεις χορεύουν μέσα στο κεφάλι μας. Είναι πολύ όμορφο να θυμόμαστε τα όμορφα, τα ωραία, τα πράγματα που μας έχουν κάνει και έχουμε νιώσει έτσι την ψυχή μας να φτερουγίζει, ως αντιστάθμιση μας σε όλα αυτά που συμβαίνουν αυτόν τον καιρό, που είναι πρωτόγνωρα, που είναι πραγματικά δηλαδή φοβιστικά πρωτόγνωρα. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη να το περιγράψω αυτό που βιώνουμε όλοι. Ναι. Και μάλιστα, Στέφανε, όμως είναι, ξέρεις, και η φωνή σου που σε ακούμε. Και εμείς στην Ελλάδα έχουμε τους θεούς του Ολύμπου, τους τραγουδιστές, τους στιχουργούς μας, τους ερμηνευτές μας. Έχουμε απίστευτους ανθρώπους, και ένας από αυτούς τους θεούς της μουσικής είσαι και εσύ. Και μόνο που οι άνθρωποι ακούνε τη φωνή σου και μόνο που είσαι εδώ μαζί μας, όλοι νιώθουμε μια βαθιά ασφάλεια, όσο και αν φαίνεται περίεργο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά νομίζω ότι πλέον οι θεότητες πρέπει να μεταφερθούν στους γιατρούς και στους νοσηλευτές μας, διότι πραγματικά αυτοί είναι οι θεοί αυτών των καιρών. Είναι οι άνθρωποι που πραγματικά σώζουν ζωές, είναι πραγματικά βάζουν μπροστά τους εαυτούς τους και την υγεία τους, και με πολύ δύσκολα έτσι μέσα. Έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε, που όσο και θλιβερά να είναι, αν μη τι άλλο, είμαστε οι πιο ευλογημένοι εδώ. Ευλογημένοι, ναι, μέσα σε όλη αυτή την τεράστια καταιγίδα. Εδώ τουλάχιστον τα πράγματα έγιναν γρήγορα, έγιναν νομίζω όπως έπρεπε να συμβούν, και τι να πω, και για να μην έχουμε χειρότερα, να καταλάβουμε όλοι ότι πραγματικά αυτός ο εγκλεισμός είναι εγκλεισμός, αλλά πρέπει να συμβεί. Σε όλες τις διαστάσεις, να μην παρασυρθούν οι άνθρωποι. Σωστό. Και να το ξεπεράσουμε στο τη δυνατόν πιο γρήγορα, διότι δεν ξέρουμε και τι μας περιμένει αύριο. Και μετά θα αγκαλιαστούμε όλοι μαζί όταν το ξεπεράσουμε. Μακάρι να έρθει αυτή η στιγμή. Εντάξει, αυτό χωράει πολύ συζήτηση. Θα έρθει, γιατί. Θα έρθει. Ναι. Τώρα ακούμε έναν άλλον υπέροχο. Για άκου. Ακούω. Σου λογικής, που θα σε βλέπει και θα λέει ό,τι πεις. Στέφανε, τι έχεις γράψει, την άμμο της θάλασσας, τι μας έχεις προσφέρει? Την ψυχή μου έχω καταθέσει. Κάθε τραγούδι είναι μια κατάθεση ψυχής, και δεν είναι, γι' αυτό και είμαι φιδωλός. Δεν έχω γράψει πάρα πολλά τραγούδια. Απλά στα τραγούδια που έχω γράψει είναι αυτά τα οποία βγήκαν με την ψυχή μου, και βέβαια τα πήραν άνθρωποι που τα εξτόξευσαν, γιατί ας πούμε μιλάμε τώρα για τον Δημήτρη, τον Μητροπάνο, μιλάμε για την Άλκηστη, τον Ψάλκη, μιλάμε για τη Δήμητρα τη Γαλάνη, τις πιο μεγάλες φωνές που έχουμε, και πολλούς άλλους κτλ. Αλλά θέλω να πω ότι είναι κατάθεση ψυχής σε ένα τραγούδι. Δεν γίνεται ποτέ για κανένα άλλο λόγο. Άρα δεν νομίζω ότι είναι ο άμος της θάλασσας, αλλά τουλάχιστον αυτά που έχω γράψει έχουν περάσει τις εξετάσεις του χρόνου, και κάτι το οποίο τους δίνει τη δική τους αξία, γιατί ό,τι περνάει τις εξετάσεις του χρόνου και παραμένει στο χρόνο και ακούγεται σαν σημερινό,
είναι και το μόνο δώρο που μπορώ έτσι να εισπράττω και να χαίρομαι. Και να το εισπράττουμε και εμείς και να χαιρόμαστε. Βέβαια, βέβαια. Και όχι μόνο αντέχει στον χρόνο, αλλά συγκινεί. Πάντα. Έχεις ναι, όμορφα ναι, παιδιά. Ναι. Έχεις όμορφα παιδιά. Πολύ όμορφα παιδιά. Είναι αυτό που λένε, βγήκαν με αγάπη. Βγήκαν με αγάπη. Και ξέρεις, Στέφανε, σωστά. Λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή που σε σκεφτόμασταν και σε, έτσι σε αναφέραμε και τα λοιπά, σκέφτηκα κάτι. Λέω, η Ελλάδα μας μπορεί να είναι λίγο τυχερή, να πήραμε γρήγορα μέτρα, να οφείλουμε τα πάντα και στους γιατρούς μας και σε όσους αυτή τη στιγμή εργάζονται στα σούπερ μάρκετ, στα καταστήματα να μας εξυπηρετούν και παντού. Βέβαια, και καλά το λες, ναι. Αλλά ξέρεις τι, σκέφτηκα ότι είχαμε ευλογημένους δημιουργούς και συνθέτες και είχαν ρίξει ένα πολύ μεγάλο ενεργειακό πέπλο πάνω από αυτή τη χώρα με τη μουσική τους, με την ψυχή τους, και γι' αυτό η κοιλάδα του θανάτου δεν μας άγγιξε πολύ. Σίγουρα. Το θέμα είναι όμως, εγώ θα κάνω εδώ όμως μία τρίπλα, ναι, αν με επιτρέπετε. Φυσικά, και θα φυσικά. Πω όμως ότι θα πρέπει και αυτούς που μόλις ανέφερε, στους ανθρώπους που κάνανε αυτή την ασπίδα πολιτισμού, να μην τους ξεχάσουμε τώρα, γιατί υπάρχει δυστυχώς, βλέπω ότι υπάρχει μία, δεν υπάρχει μάλλον η στοργή που θα έπρεπε να υπάρξει προς τους δημιουργούς και στους ανθρώπους που έχουν χάσει τις δουλειές τους, και μιλάω για τους ανθρώπους στα θέατρα, στους ηθοποιούς, τους δημιουργούς, στους τραγουδιστές, τους καλλιτέχνες όλους. Γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν οικογένειες, έχουν παιδάκια. Δεν υπάρχει δηλαδή και ένα μέλλον πολύ σκοτεινό μπροστά, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι συνθήκες και η μέχρι συνέχεια, να βρεθεί το, η συνέχεια, αν θα ανοίξουν χώροι. Εδώ λένε για τις συναυλίες ότι δεν θα γίνουν το καλοκαίρι, ή αν γίνουν θα γίνονται με πολύ λίγο κόσμο. Αυτό άρα είναι καταστροφή, θα αλλάξουν καταστροφή πολύ με οι συμπεριφορές, και θα ζητούσα μέσα από την εκπομπή τη δική σας, που τη νιώθω ότι είμαι στο σπίτι μου, έτσι θα έκανα μια παράκληση να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υπηρετούν τον πολιτισμό και την τέχνη. Δεν είναι μόνο αέρας αυτό, δεν είναι μόνο η χαρά, δεν είναι μόνο η ευλογία. Πρέπει να υπάρχουν και τα ανάλογα δεδομένα, ώστε να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ζούνε και όλα, και να ζούμε όλοι μας, γιατί από αυτό ζούμε, και ειδικά και στους συνθέτες και στους δημιουργούς, στιχουργούς. Δεν πληρωνόμαστε και οι τραγουδιστές, ναι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή τι θα κάνουν. Εγώ μιλάω και γιατί δεν έχουμε και τα πνευματικά δικαιώματα. Έχουν σταματήσει δύο χρόνια. Δηλαδή είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Άρα είναι η σφαλιάρα στην σφαλιάρα. Και γι' αυτό και το λέω, επειδή έχω την άνεση και το θάρρος να το πω σε μια εκπομπή σαν τη δικιά σας, όπως είπα ότι νιώθω στο σπίτι μου, και οφείλω να καταθέσω την αγωνία και τον φόβο όλων μου των συναδέλφων. Σημειώνεται αυτό, βέβαια. Όλων και καλά κάνεις και το λες, γιατί μας ακούνε και οι υπουργοί. Είναι σίγουρα δύο μέσα αυτή τη στιγμή και ακούνε και καταλαβαίνουν, και να μας ακούνε και πρόσωπα, και όλοι μαζί να βοηθήσουμε γι' αυτό, έτσι. Όλοι μαζί. Σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει για να μπορέσει και ο κάθε άνθρωπος αυτός να μπορέσει να προσφέρει αυτό που άλλοι το ονομάζουν ψυχαγωγία, άλλη διασκέδαση, άλλη πολιτισμό, ό,τι θέλεις. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμβεί αυτό και να βοηθηθούμε όλοι. Είχα μια συζήτηση με ένα πολύ μεγάλο δημοσιογράφο της χώρας. Δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, αλλά εσύ ξέρεις ποιος είναι. Στον οποίο ήμασταν κοντά για δύο χρόνια περίπου, και το έλεγα, ξέρεις γιατί νιώθω ότι είμαστε προστατευμένοι? Γιατί είχαμε ωραίους θεούς, δημιουργούς, καλλιτέχνες, και άνοιξαν μια ωραία σπίδα πάνω από την Ελλάδα, και περνάμε από την κοιλάδα του θανάτου με γρατζουνιές μόνο. Σίγουρα, σίγουρα. Γι' αυτό, και εγώ υπογραμμίζω αυτό που λες πάλι, και λέω ότι πρέπει με κάθε τρόπο, με κάθε τρόπο, ο πολιτισμός, η τέχνη, η στιχουργή, η μουσική, η δημιουργή και οι τραγουδιστές, σαφώς. Βεβαίως και οι τραγουδιστές, βεβαίως, και πρόσεξε, και οι άνθρωποι που δουλεύουν δίπλα στους τραγουδιστές, είναι πολύ το πράγμα, βέβαια. Είναι ένα ντόμινο πραγμάτων. Βέβαια. Πολλές οικογένειες, πολλές σχήματα, στα κέντρα μέσα, γκαρσόνια, μπαλέτα, δημιουργοί, όλοι. Τα πάντα, άμα κάτσεις και το δεις και το αναλύσεις. Τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να το μαυρίσω, εγώ έχω να πω ένα ευχάριστο μέσα. Η φωνή σου και μόνο τα κάνει όλα ηλιοφώτινα, πίστεψε. Να σε καλά, τέλειο μου. Ήθελα να πω απλά ότι αύριο επιτέλους θα κυκλοφορήσει και κάτι το οποίο το ήθελε πάρα πολύ ο μεγάλος μας Νίκης Θεοδωράκης. Ναι, για πες.
Βέβαια θα κυκλοφορήσει δυστυχώς όχι σε φυσικό προϊόν. Το φυσικό προϊόν θα έρθει όταν θα μπούμε σε μια κανονικότητα πραγμάτων. Θα κυκλοφορήσει λοιπόν αύριο από την πλατφόρμα της εταιρείας μου, της Panic Platinum. Θα κυκλοφορήσει ο επιτάφιος για πιάνο και φωνή. Όπου παίχτηκε ζωντανά πέρυσι τέτοια εποχή περίπου, ήταν στο Ίδρυμα Κακογιάννης και μετά τη Μεγάλη Δευτέρα στο Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού. Α, στη Λεμεσό, ναι, το θυμάμαι. Πέρυσι είχε γίνει και, αυτό. Και αυτή η ηχογράφηση μαζί της ο ίδιος ο Μίκης να την βγάλουμε σε CD. Και αύριο θα κυκλοφορήσει έστω ψηφιακά, άρα όσοι θέλουν να ακούσουν αυτή την προσδική μου προσέγγιση, για την οποία ο Μίκης με τίμησε ιδιαίτερα με ένα υπέροχο γράμμα βέβαια, που προσέγγισα το έργο του. Σε ανατρέβει ο Μίκης και εσένα και τη Σοφία. Σας αγαπά πάρα πολύ. Εντάξει, και βέβαια και εμείς που όπως καταλαβαίνεις είναι για μας ο Μίκης είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο στη ζωή μας. Από την άλλη πλευρά ήθελα να πω ότι έτσι αυτό θα κυκλοφορήσει αύριο, είναι κάτι, είναι και ημέρες τέτοιες. Ωραία, τι να λέμε. Επειδή σε έχουμε σαν οικογένεια και το ξέρεις, εμείς αισθανόμαστε μαζί σου σαν να είμαστε οικογένεια, όπως το πες και εσύ. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Πώς τα κατάφερες με κλειστά τα στούντιο και βγάζεις το δίσκο αυτό, το CD αυτό? Τον Επιτάφιο, το είχαμε ήδη ηχογραφημένο από την. Είναι ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία την Περσινή. Βέβαια. Είναι ζωντανή ηχογράφηση η οποία βγαίνει τώρα, όπως ήταν προγραμματισμένη. Και μάλιστα είναι και μια ζωντανή ηχογράφηση, η οποία δεν υπάρχει καμία ηχητική επεξεργασία περαιτέρω. Είναι το όπως ακριβώς συνέβη. Στέφανε, να ακούσουμε λίγο. Ναι, σου έχω στείλει βέβαια. Ναι, και είναι το έχουμε. Ναι, ακριβώς, και σου έχω στείλει και το γράμμα του Μίκη, αν θέλεις να το δεις και να το διαβάσεις. Ευχαρίστως, δεν υπάρχει. Μετά, μόλις τελειώσουμε λοιπόν. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Μόλις τελειώσουμε μαζί για να εκμεταλλευτούμε το χρόνο που σε έχουμε, όταν έχεις τον ήλιο κοντά σου, κοιτάζω τον εκμεταλλευτή πριν δύσει. Εγώ εδώ είμαι, ξέρεις, δεν έχω να κάνω κάτι. Πραγματικά το ξέρω, πιστεύω, ναι. Δεν έχω να κάνω τίποτα. Αλλά δεν το πιστεύω αυτό ποτέ για έναν καλλιτέχνη, γιατί είμαι βέβαιος ότι κάτι γρατζουνάς, κάτι φτιάχνεις, κάτι θα κάνετε εκεί. Σίγουρα, είμαι εδώ με το πιάνο μου και κάθομαι τώρα και η Σοφία από το σπίτι της και τα λέμε στο τηλέφωνο και προσπαθούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα μέσω τηλεφώνου. Έχω κάνει απίστευτες κατασκευές πραγμάτων με τον ηχολήπτη μας, του παίρνω τηλέφωνο, του λέω πώς να ενορχιστρώσει, όλα μέσα από ένα τηλέφωνο πλέον έχουν γίνει. Τέλος πάντων. Θα μας ωφελήσει και σε κάτι, θα γίνουμε ειδικοί σε πράγματα πασπαρτού, που δεν χρειάζεται δηλαδή. Έτσι όπως πάει, θα μάθουμε να κάνουμε και χοληψία, θα τα κάνουμε όλα στο τέλος. Και τι άλλο να δούμε, τέλος πάντων. Πάμε. Θέλω να μου πεις κάτι. Θέλω να αφιερώσουμε, είναι 106.000 μέσα, συν δεν ξέρω πώς είναι στα FM. Θέλω να μου πεις ένα τραγούδι που θέλεις να το αφιερώσουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο που σε ακούει και μας ακούει. Πριν παίξουμε τον Επιτάφιο, γιατί σε έκοψα και δεν ήξερα αν θα βάλεις τώρα τον Επιτάφιο ή όχι, αλλά. Όχι, πριν παίξουμε τον Επιτάφιο, αφού δεν έχεις να κάνεις κάτι, θα σε κρατήσω λίγο στη γραμμή να το ακούσουμε μαζί. Θέλω ένα τραγούδι δικό σου, από όποιον ερμηνευτή θέλεις, όποιος αν το έχει πει. Ένα τραγούδι. Κοίταξε. Ναι. Επειδή θα σου πω ένα τραγούδι, το οποίο μάλιστα το ανέβασα και στο διαδίκτυο, στη σελίδα μου στο Facebook, στο site μου και στο Instagram. Ανέβασα και την παρτιτούρα. Αφιλοκερδός φυσικά, για να μπορέσουν οι φίλοι που παίζουν πιάνο να μπορούν να παίξουν το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει στους στίχους η μητέρα μου και θα ήθελα, είναι της θάλασσας Νανούρισμα λέγεται. Της θάλασσας Νανούρισμα. Το έχει πρωτοερμηνεύσει η Νάνα Μουσκουρή, μετά η Άλκης της η πρωτοψάλτη. Και αυτό είναι ένα τραγούδι, επειδή δεν μπορώ να δω τη μάνα μου. Έτσι, ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο, γιατί έχει και τα θέματα της υγείας. Έτσι θα ήθελα να το ακούσουμε αυτό. Είναι ένα πολύ όμορφο στιχούργημα που έχει γράψει η μητέρα μου σε μουσική δική μου και το τραγουδά εξαιρετικά με την Άλκηστη. Με την Άλκηστη. Το έχω ήδη, το έχει βρει ο Τάσος, τον ξέρεις ότι είναι γρήγορος. Καλά, δεν υπάρχει. Κάθεται από πάνω σαν γεράκι, ναι, είναι τρομερός. Θέλω να το αφιερώσουμε λοιπόν στη μαμά σου και εμείς, με όλη μας την αγάπη, να της πούμε. Και σε όλες και όλους τους ακροατές μας. Έχεις βγάλει τον καλύτερο γιο που μπορούσες. Να σε καλά. Και σε όλους τους ακροατές φυσικά. Και το παρακολουθούμε. Μην φύγεις από τη γραμμή.
Εννοείται, εδώ είμαι. Ναι, οκ, οκ. Πάμε, Τάσο. Φύγαμε. Με μαμά που γράφει τέτοια πράγματα, δεν μπορούσαμε να ελπίζουμε τίποτα λιγότερο για σένα. Τίποτα, τι τρυφερό πράγμα είναι αυτό. Είναι ένα... Και μουσικά επενδεδημένο απίστευτα και η στίχη, δηλαδή μέσα στην ψυχή. Και η ερμηνεία, γιατί η Αλκιστή το έχει πει τόσο εσωτερικά, το αγαπάει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Βασικά εγώ ξέρω ότι αγαπάει εσένα πάρα πολύ. Και εγώ εκείνη, τώρα αυτό είναι τώρα, εντάξει, είναι δεδομένη η αγάπη αυτή, κρατάει πολλά χρόνια και θα κρατήσει για πάντα, δεν το συζητώ. Είναι φίλοι καρδιάς και όταν τις λέμε για σένα, δεν ξέρεις τι λόγια λέει. Δηλαδή κάθε φορά φέρνει μια ανάμνηση από αυτά που είχατε ζήσει στον Καζάρτ, από εδώ από εκεί, και φέρνει μια ανάμνηση που μας την περιγράφει και χαιρόμαστε. Ξέρεις, η σχέση μου με την Άλκης είναι μια σχέση πραγματικά έτσι ζωής, θα έλεγα, γιατί έχουμε ζήσει απίστευτες καταστάσεις παρέα, όμορφες, τρυφερές, αστείες, όχι άσχημες ποτέ, αλλά ενώ έντονες, ούτε έντονες σε σχέση με εμάς τους δύο, γιατί με την Άλκη πάντα υπάρχει μια απίστευτη ισορροπία όταν βρισκόμαστε, είτε τις κινήσεις, είτε στις πρόβες, είτε να δούμε τηλεόραση. Και τώρα είμαστε σε ένα τηλέφωνο επίσης, όπως και με τους υπόλοιπους ελάχιστους φίλους μου, όπου της λέω ότι να δει στο Netflix, την καθοδηγώ, νομίζω ότι την καθοδηγώ σωστά. Το λέει και αυτή, ναι. Στέφανη, δεν θέλω να πει. Τι σειρές βλέπεις, μην επηρεάσουμε και τον κόσμο. Όχι, αλλά πίστεψέ με ότι το έχω λιώσει. Δηλαδή, όλη τη ζωή πιάνω και ταινίες. Ναι, τι να κάνω, δεν περνάει αλλιώς. Πάντως, είσαι ένας άνθρωπος που έχει αντιμετωπίσει και δυσκολίες στη ζωή του αρκετές και έχεις βγει νικητής και υπέρλαμπρος νικητής. Και τι να σου πω, για μένα στα μάτια μου είσαι σαν ήρωας. Είσαι ένα πράγμα απίστευτο. Και μόνο που σε ακούμε και σε χαιρόμαστε εδώ, τρελαινόμαστε. Αλλά θα μου επιτρέψεις να πω στον Ισίδωρο να διαβάσει αυτό το κείμενο, γιατί είδα ότι μέσα λύσει σημαντικά πράγματα. Βέβαια. Ισίδωρο, για ξεκίνα το που έχεις και ωραία ανάγνωση. Πριν να ακούσουμε, γιατί έχουμε ένα απόσπασμα από τη συναυλία αυτή. Ναι. Θα το ακούσουμε οπωσδήποτε. Να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από την επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη. Α, είναι η επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη αυτή. Λοιπόν, παιδιά, ανοίξτε τα αυτιά σας να ακούσουμε ακριβώς τι λέει, γιατί ό,τι λέει ο Μίκης έρχεται από τα βάθη της ψυχής του. Λοιπόν, ο επιτάφιος στον μισό αιώνα της ύπαρξής του είχε την ευτυχία να τον τραγουδήσουν μεγάλοι τραγουδιστές, δηλαδή να τον ερμηνεύσουν σωστά. Όμως, ακούγοντας τον επιτάφιο του Στέφανου Κορκολή και της Σοφίας Μανουσάκη, ανακάλυψα ένα καινούριο έργο. Δηλαδή βρέθηκα μπροστά σε μια αναδημιουργία του έργου. Αυτή η αποκάλυψη είχε να κάνει με τον άγνωστο έως σήμερα σκληρό χαρακτήρα του έργου, που είναι ένας άκρατος διονυσιασμός και μια δραματική διαμαρτυρία μπροστά στο φαινόμενο του θανάτου, όπως ακριβώς τον βιώνει η τραγική μάνα, η μήτρα της ζωής. Ζωή και θάνατος αντιπαλεύουν, δημιουργώντας ηχητικούς σεισμούς στα όρια της αντοχής του ανθρώπινου πόνου. Ομολογώ ότι η ακρόαση αυτού του αναγεννημένου επιτάφιου με συγκλώνησε. Η Σοφία Μανουσάκη ήταν για μένα μια καινούργια μεγάλη αποκάλυψη, τόσο φωνητικά όσο και ερμηνευτικά. Δείχνει ότι συνέλαβε απολύτως την ιδιοφυή ερμηνευτική σύλληψη του Στέφανου Κορκολή, ο οποίος με ένα πιάνο δημιουργεί ένα μουσικό ηχητικό σύμπαν, αποτέλεσμα μιας μεγάλης συμφωνικής ορχήστρας με τα χιλιάδες χρώματα και ρυθμούς. Και κυρίως με αυτές τις κάθετες δωρικές ηχητικές συγχορδίες που με φέρνουν τόσο κοντά, μιας και αποτελούν το προσωπικό μου στίγμα στη σύνθεση και ερμηνεία της μουσικής. Τους ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά. Μίκης Θεοδωράκης. Συγκλονιστικό. Έχω μικρόφωνο. Ναι. Μεγαλύτερο παράσημο λόγες από αυτό. Ναι. Δεν θα μπορούσες να φανταστείς. Όχι. Ούτε και σοφούλα. Αλλά μέχει... φορτώσει παράσημα, με έχει φορτώσει πραγματικά πολλά παράσημα. Είναι τόσο βαριά αυτά τα παράσημα, γιατί προέρχονται από μια τέτοια προσωπικότητα παγκόσμιας εμβέλειας και από έναν άνθρωπο, εγώ τον λατρεύω, τον έχω σαν πατέρα μου. Είναι δηλαδή ό,τι πιο όμορφο μου έχει συμβεί στη ζωή μου τα τελευταία πόσα χρόνια. Είναι 10 χρόνια που γνωρίζω και έχω αυτή την καθημερινή, θα έλεγα, σχέση με τον Μίκη Θεοδωράκη. Είναι μεγάλη υπόθεση.
Απίστευτο. Τα ίδια μας είχε πει ο Στέφανος και όταν είχε έρθει εδώ, έτσι, και είχαμε μαζευτεί μέσα και πήραμε έναν καφέ. Ο Στέφανος πάλι μας είπε ότι τον βλέπει σαν πατέρα του, αλλά έχω μάθει ότι και εκείνος σε βλέπει σαν γιο του. Και μην μου ερωτήσεις από πού το έχω μάθει, γιατί ήταν αγκαστό να πω όνομα. Εντάξει, οπότε, λοιπόν, μην το πεις. Θα το πω. Αλλά και εκείνος σε βλέπει σαν γιο του και μάλιστα τον ξάφνιασε πολύ η Σοφία Ιμανουσάκη. Ευχάριστα εννοώ τον ξάφνιασε. Πάρα ναι, πολύ. Πραγματικά την αγαπάει πολύ τη Σοφία. Εμείς και πιστεύει να δεις. Και... εμείς. Ποιος δεν αγαπάει τη Σοφία, Στέφανε? Ποιος μπορεί να γνωρίσει αυτή την Εράιδα και να μην την αγαπήσει, με αυτή τη φωνή, με αυτή την ερμηνεία, με αυτή την απόδοση, τα χρώματα, τα βάθη? Ποιος μπορεί να γνωρίσει αυτό το παιδί και να μην τα αγαπήσει? Κυρίως και κυρίως με αυτό το χαρακτήρα που η Σοφία που πατάει πηγή, που ναι, πορεύεται με μια έτσι πάρα πολύ με ευγένεια, με τίποτα το... ξέρεις, πλαστό, πολύ ήσυχα πλαστό, και ήρεμα. Ναι, ακριβώς. Είναι ακριβώς, original, ακριβώς. Είναι original. Είναι ένα παιδί που σε πλησιάζει, σε αγκαλιάζει και το εννοεί και είναι παρούσα έτσι σε ό,τι παίζεις. Δηλαδή, είναι τόσο κοντά και έχει συλλάβει τόσο πολύ τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεις και τα κομμάτια σου και άλλων ερμηνευτών. Έτσι, έτσι ακριβώς όπως τα λες. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι μια μαγική κοπέλα και η συνεργασία σας είναι επίσης μαγική και εύχομαι εσείς οι μεγάλοι καλλιτέχνες με την ευχή σας και τις δημιουργίες σας να τραβήξετε το καράβι από την κοιλάδα του θανάτου, να βγούμε με τις λιγότερες γρατζουνιές έξω και να μας ξαναδώσετε την ευκαιρία να σας δούμε από κοντά, γιατί όποιοι έχουν έρθει όπου έχεις παίξει ξέρουν καλά ότι γίνεσαι μια παρέα, ξέρουν καλά ότι είναι μια αγκαλιά όλο αυτό, ξέρουν καλά και βλέπουν πώς αποδίδεις την ώρα που παίζεις, τι κάνεις, πώς δίνεις τα πάντα στη σκηνή και μόνο γι' αυτό αξίζει να περιμένουμε την ώρα που θα βγούμε για να έρθουμε πάλι κοντά σας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ένα βήμα τέλειο θα γίνει αύριο, ναι, που θα έχουν όλοι οι ακροατές την ευκαιρία να ακούσουν αυτόν τον ιστορικό δίσκο. Τους καλούμε λοιπόν και τους προκαλούμε να μπουν σε όλες τις πλατφόρμες. Στέφανε μου, σε ποια πλατφόρμα? Στην πλατφόρμα της εταιρείας μου, της Panic. Της Panic. Panic Records, ώστε να μπουν να το ακούσουν. Δεν ξέρω αν ηλεκτρονικά μπορούν να το κατεβάσουν, να το αγοράσουν. Στο YouTube φαντάζομαι. Νομίζω ναι, 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 ότι όλα αυτά θα συμβούν. Αν και δεν είμαι πολύ εγώ, είμαι πιο πολύ του φυσικού προϊόντος, αλλά νομίζω ότι θα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες έτσι, για να το ευχαριστηθούν όσοι φίλοι θέλουν να το ευχαριστηθούν. Εγώ σας έχω στείλει πάντως το Μέρα Μαγιού. Έτσι, βέβαια. Άμα θέλουμε να το ακούσουμε σαν πρώτη εκτέλεση. Είναι η πρώτη πραγματικά. Με πολύ χαρά. Και σας σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας προτίμησες, μας το δίνεις. Είναι πρωτιά. Το έχουμε αυτή τη στιγμή στο σταθμό. Είναι στέλιο σκέψου. Ο πρώτος δίσκος που έκανε ο Θεοδωράκης όταν γύρισε από το Παρίσι. Απίστευτο. Και πρόταση ενορχήστρωση Μάνου Χατζηδάκη. Ναι, φοβερό. Φοβερό αυτό, μιλάμε για τον κομβικό δίσκο της ελληνικής δισκογραφίας. Αλήθεια. Μα, έτσι είναι, μα είναι ο πρώτος ο δίσκος που ξεκινάει ουσιαστικά η έντεχνη μουσική, έτσι, αν θέλουμε να το πούμε. Είναι κομβικό το σημείο αυτό για την ελληνική είχες μουσική. Είχες δίκιο, Σίδωρε, το λέει και ο ίδιος. Οπότε, εμείς να σε ευχαριστήσουμε εδώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Τώρα θα βάλουμε το κομμάτι και θέλουμε μία υπόσχεση ότι θα ξαναβγούμε στον αέρα μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Όποτε θέλετε, εγώ είμαι εδώ, σας περιμένω πάντα. Το τηλέφωνο μου για εσάς είναι πάντα ανοιχτό. Στέφανε, είναι τιμή μας μεγάλη, τα σέβη μου, την αγάπη μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όλοι οι ακροατές, θέλω να σου πω ότι έχει γίνει στα μηνύματα. Δεν υπάρχει αυτό. Πανικός. Λοιπόν, Στέφανε, να ξαναβγούμε, ναι. Να ξαναβγούμε όποτε θέλετε, να μου φιλήσετε όλη την παρέα μας, όλα εννοείται, τα παιδιά, σας αγαπώ πάρα πολύ και πραγματικά έτσι μου φαίνεται περίεργο που δεν είμαστε όλοι παρεούλα εκεί και μετά να κάτσουμε και να φάμε. να φύγουμε το πρωί. Έτσι όπως κάνουμε συνήθως. Θα γίνει σύντομα ξανά. Έγινε, αγαπητοί. Σ' αγαπάμε πολύ. Και κουράγιο σε όλες και όλους. Και μην το βάζουμε κάτω, θα παλέψουμε και αυτή την δυσκολία. Αμήν. Καλή δύναμη. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, καλή δύναμη, Στέφανε. Και καλό Πάσχα να έχουμε. Καλή σας. Ακούστε αμήν, τώρα αυτό για το οποίο μιλήσαμε με τον Στέφανο Κορκολή και συγκεντρωθείτε σε αυτό. Πάμε. Γιάννης Ρίτσος, Μίκης Θεοδωράκης, Στέφανος Κορκολής, Σοφία Μανουσάκη. Πάμε.